ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό. Με ένα πάω στο δεύτερο ημίχρονο, μου άρεσε πάρα πολύ. Σε ό,τι καταλαβαίνω. Πήγε πάρα πολύ καλά στον χώρο. Έχει ένα σεντερφορή στον Γκόλου Κλάου με το κεφάλι που δεν το συνηθίζει. Θα τολμήσω να πω πάνω στην γαστρεντερική κόπωση και τη βιολογική κατάρρευση της αντιπάλου, η οποία πραγματικά δεν ξέρω αν δεν είχαν ξεπατωθεί στο χέσιμο από 5 μέρες τι αντοχές θα είχε και τι πρεσαρίσματα θα μπορούσε να κάνει. Βελτιωμένος ο ΠΑΟΚ στην κυκλοφορία της μπάλας, στη μεταφορά από την άμυνα στην επίθεση, στην πλευροκόπηση, αλλά θα αντιμετωπίσει διαχρονικά προβλήματα στην άμυνα του. Έχει ένα πάρα πολύ κακό αριστερό μπαλ, ο οποίος χάνει την προμηθεία στο ένα με ένα και όταν γίνεται σέντρα από την άλλη μεριά, ως τρίτο σέντερ μπακ και δεν έχει τον μπόι, δεν έχει το αθλητικό παράστημα να βοηθήσει σωματικά. Δεν κερδίζει. Δεν ξέρετε τι να σας πει, αμυντικά σε μένα. Για αμυντικά. Επίσης, άλλο ένα μάτσο Τζαβέλας. Ήταν επικός. Βέβαια μπορεί να κάνει καραγκιοσλίκια αυτά τα χαζά και τα λοιπά. Κάτω όμως, χαμηλά, είναι πάρα πολύ καλός στο ένα μένα, γρήγορος. Μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ο δεξιός στόπερ. Και εκπληκτική αλλαγή του Ήβιτς να βγάλει τον Κλάους μετά τον γκολ για να αποκτήσει ένα τρίτο σέντερ μπακ ο ΠΑΟΚ στα γεμίσματα των αντιπάλων, αλλά και να αποκτήσει στην αντεπίθεση ταχύτητα για να βγάλει ένα κόρο στην κόντρα, το οποίο θα το έβγαζε αν ο Ροντρίγκες δεν ήταν ο Έντι Μέρφι στο δάσκαλο για κλάματα. Εκπληκτικός ο Ήβιτς, ειδικά στις αλλαγές του. Το ότι μεταβάλλει το σύστημα είναι ένα θέμα. Είναι καλό στο κοουτσάρισμα στα δύο ευρωπαϊκά μάτς που πάω με τη Φιωρεντίνα και με τη σημερινή ομάδα. Μεγάλο πρόβλημα επίσης στο ΠΑΟ είναι ότι είναι κοντή ομάδα. Κοντομούνα. Ο ΠΑΟ είναι κοντομούνα. Στα φορτώματα των αντιπάλων κτλ. Έχει σοβαρό πρόβλημα. Ειδικά όταν παίζει δίδυμο Τσαβέλας με τον Κρέσπο που είναι γύρω στα 1,80 και 1,82 με τον Λέοβατς ο οποίος είναι κοντός και ένας Μάτος ο οποίος δεν σώζει την κατάσταση. Μεγάλο πρόβλημα τα δυο χαφ, ο Κανίας και ο Σακόφ στο αμυντικό κομμάτι. Έκανε φανταστικό παιχνίδι ο Τζίμιροτ όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι. Έπαιζε για 2,5 αμυντικά και έφαγε και κάρτες, έκανε και φάουλ. Είναι πολύ καλός χαφ ο Τζίμιροτ. Πιστεύω ότι δεν αναδεικνύεται γιατί δεν έχει τα ανάλογα χαφ στο κέντρο για να πάρει τα πάνω του και το θεωρώ που διακριθέντες του παιχνιδιού. Και σταθερή αξία ο Γλύκος. Δίκαιη νίκη του ΠΑΟ και περιμένουμε τις επόμενες αγωνιστικές σε ένα συναρπαστικό όμιλο όπου Φιωρεντίνα και ΠΑΟ φαίνεται ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Έτσι φαίνεται μετά τη σημερινή νίκη.